υπάρξει. Πάμε να προχωρήσουμε να συνδεθούμε με την κυρία Εύα Καηλή, την Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα, κυρία Καηλή, τι κάνετε, είστε καλά? Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο, από την δίκη της Χρυσής Αυγής, μεγάλη μέρα σήμερα και η καταδίκη βέβαια, και να μας το πείτε λίγο ευρωπαϊκά. Είδαμε ότι όλος ο ευρωπαϊκός τύπος ασχολείται με αυτή τη δίκη, γίνεται σύγκριση με τη δίκη της Νιρεμβέργης, και θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις πρώτες αντιδράσεις, αν υπάρχουν στην Κομισιόν, αν υπάρχουν στο Ευρωκοινοβούλιο, και βέβαια να μου πείτε κι εσείς τι θα γίνει πλέον, όπως ας πούμε είπε πλέον ο κύριος Γερουλάνος, ότι δεν μπορεί ο Κασιδιάρης ως καταδικασμένος να συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ο συνάδελφός σας ο κύριος Ανδρουλάκης λέει για τον Λαγό ότι είναι καταδικασμένος, άρα δεν μπορεί να συμμετέχει. Να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας για το πώς θα αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη και τι θα γίνει με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Λαγό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση σήμερα, καθώς δεν ήταν κανείς βέβαιος για το αποτέλεσμα. Αλλά προφανώς υπήρχαν επαρκή στοιχεία για αυτή την κατάληξη. Η δικαιοσύνη λοιπόν αποφάσισε και οι διαδικασίες, αν θέλετε, του αποκλεισμού ευρωβουλευτών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί είναι ουσιαστικά αυτόματες για το Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε ήδη την κινητοποίηση όλων των παρατάξεων με δηλώσεις και δελτία τύπου και από τους σοσιαλδημοκράτες, χαιρετίζοντας αυτή την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Και φυσικά είδα και τις κινήσεις των συναδέλφων, αλλά θα σας πω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάποια τέτοια απόφαση, να παραδίδεται η έδρα. Mm-hmm. Αυτό που έχω ξεκινήσει από το πρωί είναι, είμαι σε επαφή με το γραφείο του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, με τον κύριο Σασόλη, ζητώντας μια διερεύνηση του αποκλεισμού της παράταξης, η οργάνωσης της Χρυσής Αυγής από το Ευρωκοινοβούλιο, κάτι που σημαίνει ότι δεν χάνει απλώς την έδρα του ένας συνάδελφος, αλλά χάνει μια παράταξη, την παρουσία της, την κοινοβουλευτική, στο Ευρωκοινοβούλιο. Να ρωτήσω κάτι τεχνικό λίγο, κυρία Καηλή. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι τεχνικό. Ο Λαγός έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Έχει ανεξαρτητοποιηθεί ο Λαγός. Πώς θα λυθεί αυτό, αν πείτε εσείς να μην έχει εκπρόσωπο η Χρυσή Αυγή, μα ήδη δεν έχει. Είναι τεχνικό, αλλά θέλω να καταλάβω πώς θα λυθεί αυτό, πού ανήκει τώρα ο Λαγός. Θα σας το εξηγήσω. Αν λοιπόν ο ίδιος φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η Χρυσή Αυγή θα προχωρήσει τον επόμενο επιλαχόντα στη λίστα και θα τον αντικαταστήσει. Ωραία, τώρα το καταλαβαίνω. Άρα η έδρα ανήκει σε μία παράταξη ανάλογα με τα αποτελέσματα προφανώς που έχουν να κερδιθεί. Τώρα, οι έδρες, για να μην κάνω και κανένα λάθος, οι έδρες είναι δύο που υπάρχουν, έτσι, από τη Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν δύο έδρες στη Χρυσή Αυγή, σημαίνει ότι είναι δεν είναι ανεξάρτητος, η διαδικασία αποκλεισμού του είναι η μία διαδικασία. Η διαδικασία που εγώ ζήτησα να διερευνηθεί με το νομικό τμήμα του Ευρωκοινοβουλίου είναι η οριστικός αποκλεισμός της Χρυσής Αυγής ως παράταξη από το Ευρωκοινοβούλιο, που σημαίνει δύο έδρες απελευθερώνονται, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πρώτος επιλαγών, απελευθερώνονται και ανακατανέμονται μεταξύ των παρατάξεων που έχουν κατακτήσει μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο και έχουν περάσει το 3%, που θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής. Είμαι μάλιστα σε διαρκή επαφή και με τον κύριο Παπανδρέου, τον Νίκο Παπανδρέου. Θα έπρεπε και ο κύριος Κουρουπλής και ο κύριος Σαμιράς να κινητοποιηθούν για να πιέσουμε οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση. Μάλιστα, και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες, καθώς έχει πιθανότητα αυτό. Ακούγεται πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Έχει πιθανότητα, κυρία Καηλή, αυτό? Τι σας λένε οι νομικοί στην πρώτη? Στη σημερινή μου επικοινωνία, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι, βέβαια, προφανώς. Η απάντηση ήταν ότι είναι υποχρεωμένοι πια, εφόσον το ζήτησε επίσημα, να κινητοποιηθούν μαζί με τις νομικές τους υπηρεσίες και να δουν τι μπορεί να γίνει, και έχουν φυσικά τη διάθεση να προχωρήσουν και να συνεννοηθούν με τις ελληνικές αρχές για το πώς αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα να μην υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, και αυτές οι έδρες να γυρίσουν στις υπόλοιπες παρατάξεις. Μάλιστα, Μάκη. Ρωτήσω κάτι. Οι πρώτες αντιδράσεις που είχατε από ευρωβουλευτές άλλων χωρών, ποιες ήταν κάποια που να ήταν πολύ εντυπωσιακή, που να σας εντυπωσίασε σχέση με τη δίκη, με το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, τα πολύ εντυπωσιακά συμβαίνουν σε κανονικές συνθήκες και λόγω της πανδημίας δεν υπάρχει κανονική ολομέλεια.
Είναι ελάχιστοι οι ευρωβουλευτές που βρίσκονται μέσα και είναι συγκεκριμένη θεματολογία. Μπορεί να κάνεις παρέμβαση μόνο αν είσαι παρόν. Οπότε δεν είδα κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που είδα ήταν τα αντανακλαστικά όλων των παρατάξεων να ανακοινώσουν και να, αν θέλετε, να επιβραβεύσουν την απόφαση αυτή. Καθώς δεν σας κρύβω ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο η Ευρώπη θεώρησε ή δεν περίμενε. Ήταν απάντεχο για την Ευρώπη από την πλευρά της Ελλάδος και έχουμε δει παρόμοια φαινόμενα να ακολουθούν τα όσα συνέβησαν φυσικά με την οικονομική κρίση και την Χρυσή Αυγή και σε άλλες χώρες. Οπότε θεωρώ ότι ήταν ένα δείγμα, ένα συμβολικά, ήταν εξαιρετικά σημαντικό για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είμαι βέβαιη, δεν τα έχω παρακολουθήσει, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσες αναρτήσεις και στους προσωπικούς λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα των ευρωβουλευτών. Μάλιστα. Γιώργο. Καλησπέρα κυρία Μιχαήλη. Καλησπέρα. Νομίζω ότι παλαιότερα όταν κάποιος μιλούσε για τη χώρα μας και έβλεπε ότι το τρίτο κόμμα στη Βουλή ήταν νεοναζιστές, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία είναι δυνατόν να έχει ένα τέτοιο κόμμα. Πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση είναι ικανή να κινητροδοτήσει ή να κινητοποιήσει δυνάμεις προκειμένου πλέον η Ευρωβουλή να βάλει στο περιθώριο και άλλες ακραίες δυνάμεις ευρωπαϊκών χωρών που μπορεί να μην είναι ναζιστικές αλλά παραμένουν ακραίες ή παραμένουν ακραία λαϊκιστικές και με κάποιες από αυτές είχε και συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια η Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια δύσκολη συζήτηση γιατί δεν μπορώ να γενικεύσω. Εδώ έχει μιλήσει πλέον η δικαιοσύνη. Σε μια δημοκρατία οι πολίτες είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν όποια παράταξη επιλέξουν. Μέχρι τώρα έχει φανεί ότι η δημοκρατία κατάφερε και θωράκισε το πολίτευμα που είμαστε τυχεροί και έχουμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και θεωρώ ότι είναι και όριμη αυτή η δημοκρατία ώστε όταν υπάρχουν φυσικά τόσο τραγικά στοιχεία να προχωράει και να αποκτά άμυνες και να καταλήγουμε σήμερα να μην έχει εκπροσώπηση και στην Ελλάδα αλλά ίσως και στην Ευρώπη σύντομα. Σίγουρα έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση αλλά έχει να κάνει με το σύνταγμα της κάθε χώρας, με την κουλτούρα, με τις αντοχές. Οποιοδήποτε ολοκληρωτικό καθεστώς έχει καταδικαστεί στην Ευρώπη και κάθε χρόνο γίνεται μια διαδικασία και υπενθύμησης και αν θέλετε ξανακαταδικάζεται από το Σώμα των Ευρωβουλευτών. Κάθε ολοκληρωτικό σχήμα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που είναι στο DNA της Ευρώπης. Και σίγουρα κανείς δεν περίμενε ότι θα δούμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω εγώ να διαχωρίσω όμως, και δεν ξέρω τώρα την στιγμή, είναι ότι όταν η Ελλάδα πέρασε στα χέρια αυτής της οικονομικής κρίσης και της λιτότητας, θεωρώ ότι ήταν δείγμα μεγάλου θυμού και δεν ήταν η στήριξη από τους ψηφοφόρους, οι οποίοι και εγκατέλειψαν αυτή την παράταξη. Δεν ήταν πραγματικά σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Αυτή είναι η δική μου αισιόδοξη εκτίμηση. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια έκφραση αγανάκτησης με λάθος τρόπο. Όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτός ο κόσμος θα πάψει σε κάθε χώρα τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και γιατί έτσι εκφράζεται. Λοιπόν, να δούμε και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, κυρία Καϊλή, που έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, γιατί η Κύπρος είναι ένα κομμάτι με εμάς. Αναφορικά με τα Βαρόσκια, δηλαδή το κλειστό κέντρο από το 1974, το μέρος της πόλης Αμοχώστου που θέλει να ανοίξει την παραλία ο Ερντογάν. Γιατί μετά από τη συνάντηση ο εντός εισαγωγικών πρωθυπουργός των κατεχομένων με τον Ερντογάν στην Άγκυρα έκανε tweet και είπε θα ανοίξει παραλία. Μπορείτε να μας πείτε πώς το αντιμετωπίζετε στο Ευρωκοινοβούλιο, αν αυτή η κίνηση αφήνει περιθώρια διαλόγου με την Τουρκία και δεν ανοίγει ας πούμε κι άλλη συζήτηση για κυρώσεις. Και βέβαια και τι σημαίνει αυτό για την επίλυση του Κυπριακού. Μήπως σημαίνει ότι τώρα πλέον δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στην ερώτηση αυτή, δίνοντάς σας και μια διαφορετική εικόνα. Το Ευρωκοινοβούλιο ήταν από την ίδια πλευρά, χωρίς να μας ξεχωρίζουν, να μας διαχωρίζουν παρατάξεις, απέναντι στην Τουρκία όλη αυτή την περίοδο έντασης με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Δεν θα βρίσκατε εύκολα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν θα βρίσκατε καμία παράταξη που να έχει σταθεί απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, που είναι μια κατάφορη παραβίαση φυσικά των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, θεωρώ ότι και η Ευρώπη και οι ευρωβουλευτές πολύ έντονα θα εκφραστούν, αλλά θα καταλάβει ίσως
και η Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι δεν μπορούν να παραμένουν αδρανείς ή να προσπαθούν να κρατήσουν μια ουδετερότητα. Έχω επίσης την εντύπωση ότι στο εσωτερικό και όσα βλέπουμε ότι εξελίσσονται και στην Κύπρο αλλά και με τον Ερντογάν που δεν μπορεί να ελέγξει προφανώς και τα όσα συμβαίνουν εκεί, θεωρώ ότι δείχνουν ότι ήταν μια λάθος κίνηση η οποία προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Αν δεν ακούγατε τη συζήτηση για το όσα συμβαίνουν στον Αγκόρνο Καραμπάχ με τον Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία, ναι. Επίσης θα βλέπατε ότι υπάρχει μια κοινή στάση υπέρ της Αρμενίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή ήταν η δική μου εντύπωση από όσο παρακολούθησα την ολομέλεια. Οπότε η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει βάλει απέναντι και συνεχίζει να βάζει απέναντι την Ευρώπη και όχι μόνο. Και είναι πολύ δύσκολο πια να ακούσει κανείς κάποια έστω χώρα ή μια παράταξη να υπερασπίζεται τη στάση της Τουρκίας. Αυτό που όλοι λένε είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε κάθε διπλωματική οδό ώστε η Τουρκία να καταλάβει ότι έχει μόνο να χάσει αν συνεχίσει σε αυτή την πορεία. Θεωρώ ότι είχε εγκλωβιστεί σε μια στρατηγική που αφορούσε κυρίως το εσωτερικό, έχει πιεστεί τρομερά οικονομικά και προσπαθεί να ξυπνήσει την Ευρώπη για να δει τι έχει να κερδίσει και τι έχει να χάσει. Εγώ βλέπω ότι έχει μόνο να χάσει και συνεχίζω να πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει το leverage, έχει δηλαδή μοχλούς πίεσης για να αρχίσει σιγά σιγά αυτά τα όπλα που έχει στη παρέτρα της να τα βάζει στο τραπέζι. Μάλιστα. Κυρία Καϊλή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ βέβαια και αυτή η πρωτοβουλία που παίρνετε και αυτή η διερεύνηση που λέτε ότι έχει ξεκινήσει να δώσει αποτελέσματα και να δούμε όντως την Χρυσή Αυγή να μην έχει κανέναν εκπρόσωπο στο Ευρωκοινοβούλιο. Να είστε καλά. Έχει καταδεθεί από το πρωί και αν υπάρχουν επιστήμονες της νομικής ή οποιοδήποτε θεωρεί ότι μπορούμε να το προετοιμάσουμε ήδη, όπως σας είπα, εμείς στη συνεννόηση και με τον κύριο Παπανδρέου, αλλά ελπίζω και άλλοι συνάδελφοι να κινητοποιηθούν. Προσπαθούμε να δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καϊλή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα...